Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα κύριε καθηγητά. Μπήκαμε στην μετά COVID εποχή και ξεκινήσαμε να λειτουργούμε τα ιατρία μας στα νοσοκομεία με δυσκολία, με ανησυχία και ξεκινήσαμε να τρέχουμε και ερευνητικά πρωτόκολλα που έχουμε που πρέπει οι ασθενείς να κάνουν σπυρομετρήσεις, να κάνουν εκτεταμένο λειτουργικό έλεγχο της αναπνοής. Και η δικιά σου εμπειρία, που μπορεί να είναι και λίγο διαφορετική από την ασφάλεια που παρέχει το δημόσιο νοσοκομείο, στον ιδιωτικό τομέα τα πράγματα μπορεί να είναι λίγο διαφορετικά. Ευχαριστώ που είσαι μαζί μας, Λευτέρη, και σε παρακαλώ να μοιραστείς την εμπειρία σου και πώς θα τρέξει αυτή, πώς θα είναι η πνευμολογία μετά από αυτή την πόρα. Άκουσα, κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Άκουσα με μεγάλη προσοχή τους προλαλήσαντες, οι οποίοι όλοι ήταν εντός των τυχών, με την έννοια ότι αντιμετωπίσαν τα προβλήματα των ασθενών με COVID, είτε στις μονάδες εντατικής θεραπείας, είτε σε κλινικές που δεχόντουσαν ασθενείς με COVID. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι είμαστε εκτός των τυχών. Είναι αυτό το οποίο προανέφερε ο κύριος Χιλάς, που πραγματικά με συγκίνησε, ότι ένας λόγος που τα νοσοκομεία άντεξα ήταν ο ιδιωτικός τομέας. Είμαστε όλοι εμείς οι ανώνυμοι, οι δεκάδες γιατροί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης που μπορέσαμε να κρατήσουμε τον κόσμο αυτό στο σπίτι, ο οποίος ανησυχούσε, ο οποίος είχε χιλιάδες ερωτήματα, κύριε καθηγητά, τα οποία καθημερινά έπρεπε να απαντούμε και ταυτόχρονα να έχουμε ένα ιατρείο αυξημένου ωραρίου για να μπορούμε να εξετάζουμε ανά πάσα στιγμή και να λύνουμε τις απορίες και τις αμφιβολίες των ασθενών. Ήταν πραγματικά μία πολύ δύσκολη περίοδος, στην οποία πιστεύω ότι υπήρχε άριστη συνεργασία νοσοκομειακών γιατρών και ιδιωτών γιατρών, ώστε να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το τσουνάμι. Μπορεί να φαίνεται πολύ εύκολο, σας λέω όμως από την εμπειρία μου ότι ήταν πάρα πολύ δύσκολο, με την έννοια ότι τα μέτρα τα οποία έπρεπε να πάρουμε ήταν πάρα πολλά, ήταν συγκεκριμένα και είχαν και αυξημένη επικινδυνότητα. Όταν μας παίρναν τηλέφωνο ότι υπάρχει δυνατότητα, η πιθανότητα μάλλον, με συγχωρείτε, για κάποιο ύποπτο κρούσμα, τα πράγματα γινόντουσαν ακόμα πιο δύσκολα, με την έννοια ότι οι περισσότεροι ασθενείς στο πρώτο διάστημα δεν είχαν την αντίληψη της μάσκας. Έπρεπε εμείς λοιπόν να έχουμε στο ιατρείο μάσκα, την οποία έπρεπε να δώσουμε στον ασθενή, ενώ η εξέταση έπρεπε να γίνεται σε ξεχωριστό θάλαμο, τον οποίο θα είχαμε ορίσει. Αυτό βέβαια είναι εύκολο όταν κάποιος έχει ένα πολύ μεγάλο ιατρείο. Μιλώντας λοιπόν καθημερινά με συναδέλφους, τουλάχιστον από την περιοχή την οποία εκπροσωπώ, την ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, πολλοί συνάδελφοι αναγκάστηκαν να μετατρέψουν το χώρο αναμονής σε εξεταστήριο. Με αποτέλεσμα αυτό να σημαίνει αύξηση των ωρών, να σημαίνει μεγαλύτερη προστασία και βέβαια ένα πολύ υψηλό κόστος, το οποίο έπρεπε να επιβαρυνθεί ο ίδιος ο γιατρός. Σίγουρα οι προφυλάξεις είχαν να κάνουν κυρίως με τη μετάδοση της νόσου, δηλαδή με τα σταγονίδια, και αυτό σήμαινε ότι ο γιατρός έπρεπε να είναι εφοδιασμένος με συγκεκριμένη μάσκα, την FFP2, να έχει μία αδιάβροχη ρόμπα, μακριά μανίκια, και σίγουρα κάποια οφθαλμική προστασία. Ενώ παντού στους χώρους του ιατρείου θα έπρεπε να υπήρχαν αντισηπτικά, ώστε να μην έχουμε κάποια επαφή σε μύτη, στόμα ή μύτη. Και βέβαια, εάν ο γιατρός έκρινε ότι το κρούσμα όντως δεν έπρεπε, έχριζε περαιτέρω διερεύνησης, σίγουρα να επικοινωνήσει με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Είναι τα καθημερινά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα, όπως γνωρίζουμε όλοι, είναι ότι το 45% των ασθενών που νοσούν από COVID είναι ασυμπτωματικοί. Εκεί λοιπόν έπρεπε να διασφαλίσουμε το κομμάτι της ασφάλειας. Της ασφάλειας ώστε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και για το προσωπικό,
για το ιατρικό και νοσηλευτικό που μπορεί να υπάρχει μέσα σε ένα ιατρείο, αλλά και για τον ίδιο τον ασθενή. Θεωρώ ότι το καλύτερο μέτρο είναι ο αερισμός. Ο αερισμός ο οποίος πρέπει να γίνεται στους χώρους του ιατρείου τουλάχιστον για 10 λεπτά, ενώ θα υπάρχουν συγκεκριμένα ραντεβού και συγκεκριμένες ώρες κατά τις οποίες ο ασθενής πρέπει να είναι ακριβής ώστε να μπορεί να κρατιέται το μίνιμουμ διασφάλισης μετάδοσης της νόσου. Θα πρέπει να κρατούνται οι αποστάσεις, να τηρούνται οι αποστάσεις, ενώ θα πρέπει να διασφαλίσουμε και το προσωπικό εάν υπάρχει μέσα στο χώρο του ιατρείου, ενώ πρέπει όσο το δυνατόν να μειώνουμε τις επιφάνειες λειτουργίας ασθενούς και ιατρού μέσα στο χώρο, ώστε να μπορούμε να εξοικονομούμε ώρα, η οποία ώρα εδώ είναι πλέον πολύτιμη γιατί περιορίζεται αυστηρά και ο αριθμός των ασθενών που μπορούμε να δούμε ανά ημέρα. Η μείωση λοιπόν των επιφανειών είναι πολύ σημαντικό, όπως και η μείωση της κίνησης του ασθενούς μέσα στο ιατρείο, εκεί που θα κάτσει, εκεί που θα κινηθεί, γιατί όλοι οι ασθενείς οι οποίοι μπαίνουν μέσα σε ένα χώρο είναι εν δυνάμει ασθενείς που μπορεί να μεταδώσουν. Εννοείται ότι αν γίνεται χρήση τουαλέτας, πρέπει αμέσως μετά να γίνεται καθαρισμός με διάλειμμα χλωρίνης. Όλα αυτά βέβαια είναι πολύ εύκολο να τα λες, είναι πάρα πολύ εύκολο να τα συζητάς, είναι όμως, σας λέω, πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να τα λειτουργεί σε καθημερινή βάση, με την έννοια ότι πλέον δύσκολα μπορεί να λειτουργήσει ένα ιατρείο με το γιατρό μόνο χωρίς να έχει υποστήριξη, που σημαίνει αυξημένο κόστος. Χρειάζονται αυξημένη χρήση αντισηπτικών που επιβαρύνουν πάλι το γιατρό και καθαριστικά επιπλέον, τα οποία επίσης επιβαρύνουν το κάθε ιατρείο. Επίσης, το άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι έχει μειωθεί αισθητά ο αριθμός των ασθενών που μπορεί να εξυπηρετηθεί σε ημερήσια βάση στο χώρο του ιατρείου, που και αυτό σημαίνει μία επιπλέον μείωση εσόδων. Είναι τα πρακτικά ζητήματα τα οποία αντιμετωπίζει η πρωτοβάθμια περίθαλψη, είναι αυτά τα οποία συζητώ σε καθημερινή βάση με τους εξαίρετους συναδέλφους που δίνουν στο δικό τους αγώνα και προσπαθούν να διατηρηθούν με αξιοπρέπεια στο χώρο της υγείας. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της διαδικασίας εξέτασης, όπως είπαμε ότι πλέον υπάρχει καθορισμένο ραντεβού, δεν μπορεί κάποιος να χτυπήσει την πόρτα και να μπει μέσα στο ιατρείο. Προτιμάμε οι ασθενείς να έρχονται μόνοι τους, χωρίς συνοδό, ώστε να μην υπάρχει συνοστισμός στο χώρο του ιατρείου, ενώ πρέπει να φέρουν σίγουρα κάποια μάσκα, τουλάχιστον χειρουργική. Εάν έρθει ο ασθενής χωρίς, ο γιατρός πρέπει να έχει απόθεμα μασκών στο χώρο του ιατρείου, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό και πλέον απαιτείται. Δεν θα αναφερθώ στο κομμάτι της μάσκας, κυρίως της υφασμάτινης, νομίζω ότι αυτά τα ξέρουμε όλοι. Το σημαντικό είναι ότι ο ασθενής πρέπει να έρθει χωρίς γάντια. Εάν έρθει με γάντια στο χώρο του ιατρείου, πρέπει αμέσως να τα βάλει σε ειδικό κάδο και να συνεχίσει με τοπική αντισηψία. Γι' αυτό και τα αντισηπτικά στους χώρους των ιατρείων πρέπει να υπάρχουν παντού, ενώ πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας τουλάχιστον 2 μέτρων ακόμα και μέσα στα ιατρεία, ενώ η εξέταση πρέπει να γίνεται από το γιατρό με γάντια, τα οποία τα εναλλάσσει από ασθενή σε ασθενή και τοποθετούνται σε ειδικό κάδο μαζί με την ασπίδα την οποία πρέπει να έχει και την μάσκα που ορίζουν οι υγειονομικές συνθήκες. Και πάμε λίγο στις δοκιμασίες αναπνευστικής λειτουργίας. Είναι το μεγάλο ερώτημα, μάλιστα είχαμε και μία μικρή αντιπαράθεση με την πνευμονολογική εταιρεία, η οποία έβγαλε μία ανακοίνωση που λέει ότι καλό είναι να μην γίνονται κλπ. Προσωπικά δεν είμαι σύμφωνος. Θεωρώ ότι ο πνευμονολόγος βασίζεται στις αναπνευστικές δοκιμασίες για να μπορεί να είναι εύστοχος σε ό,τι αφορά το κομμάτι
της αγωγής, να είναι εύστοχος στο κομμάτι της διάγνωσης και άλλωστε αυτός είναι ο δικός μας ο ρόλος, στις αναπνευστικές λειτουργίες βασιζόμαστε για να μπορούμε να δίνουμε στοχευμένες θεραπείες και κυρίως για να κρατάμε το αναπνευστικό σε άριστη κατάσταση που όπως είπαν και οι προλαλήσαντες και ο κύριος Παντασόπουλος σε αυτή την περίοδο της πανδημίας θέλουμε να έχουμε ένα άριστο αναπνευστικό, γι' αυτό και προς Θεού δεν κόβουμε καμία φαρμακευτική αγωγή. Ο βασικότερος κίνδυνος βέβαια στο κομμάτι αυτό δεν είναι άλλος από τα σταγονίδια, τα οποία λόγω του βήχα κατά τη χρήση των λειτουργικών δοκιμασιών μπορεί να έχει ο ασθενής μας και να έχουμε μία διασπορά της νόσου, ακόμα και αν το άτομο είναι ασυμπτωματικό και μπορεί όντως το υγειακό φορτίο να είναι πολύ χαμηλό. Ποιες είναι όμως οι δοκιμασίες υψηλού ρίσκου? Σίγουρα το κομμάτι της βροχοδιαστολής αποτελεί το μεγάλο ερώτημα. Αν πρέπει να γίνεται, σε ποιους ασθενείς πρέπει να γίνεται, ποιες είναι οι ενδείξεις. Είναι πολλά τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί, δύσκολες πραγματικά είναι οι απαντήσεις. Εγώ θεωρώ ότι οι ιατρία τα οποία έχουν ειδικό χώρο μπορούν να κάνουν βροχοδιαστολή παίρνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας και θεωρώ ότι μπορούμε να κάνουμε βροχοδιαστολή τόσο με οξυγόνο όσο και με νεφελοποιητή. Βέβαια, οι ιατρία τα οποία δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα, δεν υπάρχει δηλαδή ειδικό box το οποίο μπορεί να απομονωθεί ο ασθενής ώστε να λάβει την βροχοδιαστολή του με τους παραπάνω τρόπους, ίσως είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Βέβαια, υπάρχει και η βροχοδιαστολή σε ξηρά σκόνη, η οποία μπορεί να είναι ατομική. Εκεί λοιπόν δημιουργείται το θέμα τι γίνεται μετά. Σε ένα ιδιωτικό ιατρείο μπορείς να έχεις τη δυνατότητα της συνταγογράφησης πλέον της συγκεκριμένης συσκευής, να τη δώσεις στον ασθενή, που αυτό βέβαια αυξάνει κατά λίγο το κόστος, αλλά σίγουρα ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο μετάδοσης, αν θεωρήσουμε ότι αυτό μπορεί να είναι ένα ύποπτο κρούσμα. Τι γίνεται όμως με τις δοκιμασίες, κυρίως της διάχυσης και της πυρομέτρησης, που αποτελούν τις βασικές εξετάσεις για ένα πνευμονολόγο? Θεωρώ ότι έχουμε τη λύση σε ό,τι αφορά το κομμάτι των φίλτρων, τα οποία μπορούν να είναι αποτελεσματικά, και βέβαια η χρήση αντισηπτικών σε αλκοόλ, η οποία πρέπει να είναι πάνω όμως από 70%. Σίγουρα τα συμβατικά φίλτρα δεν μας καλύπτουν, με την έννοια ότι μπορεί να παγιδεύουν την αποχρεμτική ύλη, παρόλα αυτά επιτρέπουν την διέλευση των ιών και των βακτηρίων. Γι' αυτό τα συγκεκριμένα φίλτρα, τα BVF, νομίζω ότι λόγω του ηλεκτροστατικού φορτισμένου υλικού παγιδεύουν τόσο τους ιούς όσο και τα βακτήρια, είναι αποτελεσματικά και σίγουρα αυξάνουν την ασφάλεια στο να μπορεί να γίνει η μέτρηση, να γίνει σωστά η παρακολούθηση του αναπνευστικού ασθενούς και προστατεύουν το σπυρόμετρο από διασταυρούμενη μόλυνση πάνω από το 90%. Τελειώνοντας, θέλω να πω ότι ζούμε μια περίεργη, δύσκολη εποχή, κυρίως για τον ιδιωτικό τομέα. Άκουσα με πολύ προσοχή τον κύριο Χιλά, ο οποίος, το φίλο, τον Γιώργο, ο οποίος εξαίρετα έθεσε τα προβλήματα του δημόσιου τομέα. Θέλω όμως να του πω ότι και τα προβλήματα στον ιδιωτικό τομέα είναι τεράστια. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ το κόστος. Έχουμε σοβαρά προβλήματα, έχουν μειωθεί τα ραντεβού και ο αριθμός των εξετασμένων σε καθημερινή βάση και όλα αυτά δυσκολεύουν και τη δική μας καθημερινότητα, ενώ και εμείς έχουμε τον ίδιο κίνδυνο να νοσήσουμε. Άλλωστε και στον Πειραιά είχαμε κρούσματα δυστυχώς εξαίρετων συναδέλφων που νοσηλεύτηκαν και ευτυχώς ξεπέρασαν το πρόβλημα από τον ιό. Τήρηση λοιπόν των κανόνων ασφαλείας και υγιεινής στον χώρο του ιατρείου, τόσο για τον γιατρό όσο και για το προσωπικό εάν υπάρχει, είναι πρώτης προτεραιότητος. Σίγουρα η χρήση μάσκας και ασπίδας προσώπου είναι δύο πολύ σημαντικά, τα οποία πρέπει να υπάρχουν
σε κάθε ιατρείο για το κομμάτι της ασφάλειας. Προσπαθούμε να αποφύγουμε τη χρήση νεφελοποίησης όταν δεν υπάρχει ειδικό box, είτε με νεφελοποιητή, είτε με χορήγηση οξυγόνου. Εκεί σαν εναλλακτική λύση μπορούμε να χρησιμοποιούμε σκευάσματα βροχοδιαστολής ξηράς σκόνης που ενεργοποιούνται με την εισπνευστική ικανότητα του ασθενούς. Η χρήση των κατάλληλων φίλτρων για τις αναπνευστικές συσκευές είναι πολύ σημαντικές και προστατεύουν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τόσο τα όργανα όσο και τον ασθενή, και βέβαια η αντισηψία των μηχανημάτων και των επιφανειών είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μεταφέροντας και τελειώνοντας, για να μην κλέψω άλλο χρόνο, τη δική μου προσωπική εμπειρία και από το κομμάτι των τεστ και το τεστ αντισωμάτων και του ρινικού επιχρήσματος, πρέπει να πω ότι ένιωσα πολύ μεγάλη συγκίνηση κάθε φορά που έβγαζα ένα αποτέλεσμα IgG θετικό. Αυτό όμως το οποίο έχω να συμπεράνω από τον επανέλεγχο ο οποίος έγινε είναι ότι η μνήμη στον ιό είναι πάρα πολύ κοντή, και είναι αυτό το οποίο με έχει προβληματίσει. Θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά ζητήματα προς συζήτηση. Ο ιός είναι κάτι καινούριο. Δεν ξέρω κατά πόσον ακόμα και στο σπίτι ένας ασθενής πρέπει να καλύπτεται με αντιπικτική αγωγή όταν διαπιστωθεί ότι είναι θετικός, αλλά δεν είναι σε τέτοια κατάσταση που πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουμε να απαντήσουμε και να δούμε ακόμα. Παρόλα αυτά είμαστε αισιόδοξοι, είμαστε εδώ, είμαστε μπροστά στη μάχη και όλοι μαζί, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας, νομίζω ότι θα μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτό το σκόπελο. Σας ευχαριστώ πολύ. Δευτέρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ομιλία. Εγώ προσυπογράφω όλα αυτά που είπες για τα μέτρα που πρέπει να παίρνουμε. Πρέπει όμως να πείσουμε ιδιαίτερα στα δημόσια νοσοκομεία τους συνεργάτες μας, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές. Ξέρεις, και αυτό μερικές φορές γίνεται δύσκολο. Αλλά, Αντώνη, αν θέλεις κάτι να πεις και να προχωρήσουμε μετά. Ναι. Ήθελα να πω ότι στην ΕΝΘΕ, η Εταιρεία Νοσημάτων Θώρακος Ελλάδος, αφού μας προβλημάτισε η χρήση του ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας και αφού μελετήσαμε τα δεδομένα που υπήρχαν στις συστάσεις της ERS, του ATS, των Ιαπώνων, πολύ έγκαιρα εκδώσαμε σύσταση, η οποία υπάρχει στο site της εταιρείας μας. Μπορείτε να την δείτε. Την υπερθεματίσαμε. Είμαστε δίπλα. Ναι. Αυτό ήθελα να πω εγώ, Κώστα. Συνεχίζεις. Ξέρετε όμως, ας πούμε, στα δημόσια νοσοκομεία κάνουμε πολλούς προνοχαιρετικούς ελέγχους, Λευτέρη. Οι ασθενείς αυτοί ουσιαστικά χρειάζονται τον έλεγχό τους και έχουν κάνει όλοι, τεστ και είναι αρνητικοί. Επομένως, είναι εύκολος ο λειτουργικός έλεγχος. Τώρα, όταν ξεκινήσαμε τα ιατρία άσθηματος και όλα αυτά, καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν δυσκολίες. Τηρήσαμε όλα αυτά που λες, τα ραντεβού γίνανε λιγότερα. Στο δημόσιο τομέα, που είναι πάρα πολλά τα ραντεβού, δηλαδή τη μέρα μπορεί να δει κανένας και 30 άτομα, όπως ξέρεις, τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα. Η δυσκολία ήταν στους νοσηλευόμενους ασθενείς, ξέρεις, στην Ελλάδα. Όλοι έρχονται με τους συγγενείς τους μαζί και όταν τους βγάλεις έξω λέγοντάς τους ότι μπορεί να μεταφέρουν κάποιο, αν πάσχουν τον ιό στο περιβάλλον τους, ήταν πάρα πολύ δύσκολο να τους πείσει. Η ζωή μας έγινε δύσκολη, αλλά καταλαβαίνω ότι και η δικιά σου ζωή είναι ακόμα δυσκολότερη στην ιδιωτικό τομέα και το αναγνωρίζω. Να είστε καλά. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, Λευτέρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.